Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή μας ερώτηση από ένα πολύ νεαρό φίλο της εκπομπής 14 χρονών είναι η εξής. Είμαι 14 και ασχολούμαι με την κιθάρα λίγο παραπάνω από ένα μήνα. Μπορώ να ασχοληθώ επαγγελματικά στο μέλλον ή είμαι πολύ μεγάλος που ξεκίνησα αυτή την ηλικία? Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον ότι έχουμε αυτή την ερώτηση, γιατί πριν από μερικά επεισόδια είχαμε ακριβώς την ίδια ερώτηση από ένα παλικάρι που ήταν ακριβώς τη διπλάσια ηλικία. Και πριν από μερικά πάλι επεισόδια είχαμε την ίδια ερώτηση από κάποιον που ήταν άλλα 8 χρόνια μεγαλύτερος, δηλαδή ήταν στα 36, από τον άλλον που ήταν 28. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με το παλικαράκι το μικρό που είναι 14 χρονών και θέλει να γίνει επαγγελματίας μετά από λίγο καιρό ενασχόληση με την κιθάρα. Και οι συμβουλές που του δώσω θα είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές που είπα στους προηγούμενους δύο. Για να δούμε λοιπόν. Φίλε, μη σε απασχολεί καθόλου το θέμα της ηλικίας. Πραγματικά καθόλου. Τα 14 είναι ιδανική ηλικία για να ξεκινήσεις να παίζεις ηλεκτρική κιθάρα. Αν με ρωτήσει κάποιος ποια θα ήταν η ιδανική ηλικία, θα του λέγω ότι είναι κάπου 12 με 15 εκεί και είσαι ακριβώς στη μέση. Οπότε μη σε απασχολεί καθόλου αυτό το θέμα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι μην αρχίσεις καθόλου να το σκέφτεσαι ακόμα επαγγελματικά πριν τελειώσεις την πρώτη διετία ενασχόλησης με το όργανο. Δηλαδή παίξε 2 χρόνια, ξεκίνα τώρα, βάλε ένα τσεκ μέσα στο καλεντάρι σου, μέσα στο ημερολόγιο και πες σε 2 χρόνια το ξαναρωτάω αυτό το πράγμα και το κοιτάω. Για 2 χρόνια προσπάθησε να ασχοληθείς με την κιθάρα να παίζεις επειδή γουστάρεις το όργανο. Γιατί αν δεν το γουστάρεις και δεν σε τραβάει πάρα πολύ, δεν είναι ένας τομέας στον οποίο θα τα καταφέρει. Οπότε λοιπόν, μη σε ανησυχεί το επαγγελματικό της υπόθεσης και μη σε ανησυχεί το ηλικιακό της υπόθεσης. Υπάρχει κάτι που να σε ανησυχεί? Όχι να σε ανησυχεί, αλλά υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη κατεύθυνση που θέλω να σου πω. Σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντικό να πας σε κάποιον δάσκαλο για να σε κατευθύνει. Γιατί αλλιώς πάρα πολύς χρόνος θα χαθεί και δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρεις να μάθεις κιθάρα γενικότερα αν δεν πας σε κάποιο καλό δάσκαλο. Ντε και καλά ότι δεν θα μάθεις, αλλά σίγουρα θα σου πάρει πολύ 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 περισσότερο καιρό. Οπότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να πας σε ένα δάσκαλο που να ασχολείται με την ηλεκτρική κιθάρα συγκεκριμένα, προσοχή, όχι με την κλασική, με την ηλεκτρική και κατά προτίμηση με κάποιο είδος μουσικής που σου αρέσει, δηλαδή αν παίζεις rock κιθάρα, αν θες να μάθεις rock κιθάρα, να πας σε έναν rock δάσκαλο και να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα για τα επόμενα 2 χρόνια. Και μετά, σε ηλικία πια 16 χρονών, που θα έχεις 2 χρόνια παίξηματος με σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορεί να σου λύνει ο άνθρωπος αυτός τις απορίες και να σε κατευθύνει σωστά προς εκεί που θες να πας, μετά το ξανακοιτάς το θέμα της επαγγελματικής ενασχόλησης. Αυτά λοιπόν από μένα για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα τον νεαρό μας φίλο και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!